Καλησπέρα από το www.elislasop.com και από το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα της Adobe και όχι φυσικά μόνο. Συνεχίζουμε λοιπόν και αυτό το Σάββατο στο δεύτερο μας μάθημα για το web design, για την δημιουργία ιστοσελίδας μέσα από το Photoshop. Στο πρώτο μας μάθημα είχαμε ξεκινήσει και είχαμε δημιουργήσει τον σχεδιασμό μιας σελίδας έχοντας ένα αντίγραφο, οπότε είχαμε αυτή τη σελίδα και δημιουργήσαμε κάτι το οποίο να ταιριάζει τουλάχιστον στα μέτρα, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να κάνουμε κάτι από την αρχή το οποίο θα μας κούραζε πολύ περισσότερο. Τώρα πριν προχωρήσουμε θα ξεκινήσω μια τακτοποίηση εδώ πέρα των layers, γιατί βλέπετε έχουμε πάρα πολλά layers και αν είχαμε κάτι πιο προχωρημένο σαν template θα φτιάχναμε ακόμα περισσότερα layers, οπότε είναι καλό να ερχόμαστε και να δίνουμε μια τακτοποίηση, ένα νοικοκύρεμα θα έλεγα καλύτερα στις δημιουργίες μας, γιατί πρέπει να γίνει αναγκαστικά για να μην χάσουμε την μπάλα στο τέλος. Οπότε θα έρθουμε, θα φτιάξουμε header, main και footer, οπότε τρεις φακέλους και θα τα βάλουμε, μάλλον τέσσερις, header, banner, main και footer, και θα τα βάλουμε όλα μέσα ξεχωριστά για να τα έχουμε τέσσερις φακέλους όλα νοικοκυρεμένα και όμορφα. Λοιπόν, θα πάω πάνω, θα κάνω κλικ στη δημιουργία ενός φακέλου, βλέπετε group 1, θα κάνω διπλό αριστερό κλικ και θα το ονομάσω header. Ωραία. Και τώρα πρέπει να βρω όλα τα layers που αντιστοιχούν στο header, οπότε το logo, το μενού και τις γλώσσες μου. Λοιπόν, να το μενού μας εδώ πέρα. Λοιπόν, επειδή γράφει πολλά εδώ και δεν θέλουμε να γράφει τόσο πολύ, home δηλαδή about us, είναι μια τακτική που κάνει το Photoshop, όταν γράφουμε κάτι εδώ, αυτομάτως μας το γράφει και εδώ. Αν θέλουμε να γράψουμε κάτι άλλο όμως, θα κάνουμε διπλό αριστερό κλικ και θα γράψουμε top menu. Ωραία. Και θα το φέρουμε μέσα στο header. Και αυτό αυτομάτως θα είναι το footer menu, οπότε θα το γράψουμε από τώρα. Ωραία. Επίσης παίρνουμε το logo, το βάζουμε πάνω και μετά παίρνουμε τα τρίγωνα που είναι δίπλα από τις γλώσσες, τα ρίχνουμε και αυτά μέσα στο header και φυσικά το English, French, Espanol, θα το γράψουμε Languages και το ρίχνουμε και αυτό επίσης μέσα. Ωραία. Οπότε λοιπόν έχουμε το header σαν φάκελο. Αν το απενεργοποιήσω βλέπετε φεύγουν όλα, οπότε έχω μια μεγαλύτερη ελευθερία πλέον στο να επιλέγω καταστάσεις και πράγματα χωρίς να κουράζομαι ιδιαίτερα. Ωραία. Οπότε λοιπόν βλέπουμε εδώ τι έχουμε κάνει και πηγαίνουμε τώρα στη συνέχεια και θα κόψουμε άλλα πράγματα. Το footer menu ίσως θα προχωρήσουμε. Εδώ λοιπόν θα γράψουμε εδώ πέρα copyright. Copyright. Οκ. Okay. Και έχουμε footer menu, οπότε καινούριο folder. Footer menu. Και τα ρίχνουμε λοιπόν, μάλλον συγγνώμη, όχι footer menu, footer σκέτο. Τα ρίχνουμε μέσα εδώ λοιπόν και επίσης όλα τα άλλα και το copyright, αυτό μάλλον ήταν το contact details. Okay, και θέλουμε και το copyright. Λοιπόν, αυτό εδώ το φέρνω click και drag προς τα πάνω μέχρι να πάω στο φάκελό μου, στο φάκελο footer, πηγαίνω πάνω στο φάκελο και το αφήνω. Okay, οπότε έχουμε και το footer έτοιμο. Και θα βρω τώρα αυτό λοιπόν, αυτά εδώ που αντιστοιχούν, όχι. Οπότε αυτά τα δύο θα είναι για τον banner μου. Καινούριο φάκελο ή αλλιώς τα επιλέγω και τα δύο και πατάω Ctrl G, Command G στο Macintosh. Και μπαίνουν αυτομάτως εδώ μέσα. Οπότε έχουμε τον banner. Να δούμε. Πολύ ωραία. Και το main, το οποίο θα είναι όλα αυτά. Οπότε τα επιλέγουμε όλα αυτά και πατάμε στο πληκτρολόγιο Ctrl G, Command G. Γράψουμε λοιπόν main. Οπότε έχουμε BG. Βλέπετε. Και πλέον έχουμε μια μεγαλύτερη ελευθερία στο να επιλέξουμε πράγματα και καταστάσεις, έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν να δούμε πώς θα κόψουμε αυτό εδώ πέρα και πώς θα το αποθηκεύσουμε σαν ιστοσελίδα. Στο επόμενο μάθημα λοιπόν και τρίτο στη δημιουργία ιστοσελίδας μέσα από το Photoshop, αφού θα το έχουμε εξάγει σαν HTML, θα το βάλουμε στο Adobe Dreamweaver και θα το επεξεργαστούμε κατάλληλα έτσι ώστε να το κάνουμε
πιο δυναμικό από ό,τι είναι. Δηλαδή να βάλουμε over στα μενού μας, να αλλάζουν χρώμα ή να κάνουμε κλικ στις γλώσσες και να μας πηγαίνει σε μια άλλη σελίδα κτλ. Κτλ. Σήμερα θα δούμε πώς τα μαζεύουμε όλα σε φολτεράκια και πώς τα κόβουμε και τα εξάγουμε και τα κάνουμε μάλλον εξαγωγή σαν ιστοσελίδα μέσα από το Adobe Photoshop. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν να δούμε το πρώτο μας εργαλείο, το οποίο δεν το έχουμε δείξει ποτέ στο elislessop.com, θα το δείξουμε τώρα. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο crop, κάνουμε κλικ, το κρατάμε πατημένο και βρίσκουμε το slice tool. Το slice tool βλέπετε μοιάζει λίγο με το pen στην όψη, αλλά αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί κομμάτια κάνοντας click and drag, τα οποία θα κοπούν εν συνεχεία μόλις κάνουμε εξαγωγή του Photoshop αρχείου μας για ιστοσελίδα. Πριν προχωρήσω στο Slice Tool, θα πάω λίγο στο Header, θα πάω λίγο στο Logo, βλέπω δεν μου κάθεται πολύ καλά το Logo με το μενού, βλέπετε. Οπότε θα πάρω το Logo και θα το κατεβάσω λίγο πιο κάτω. Εδώ λοιπόν. Okay, νομίζω κάθεται καλύτερα τώρα. Και τώρα λοιπόν ξανά θα πάμε με το Slice Tool. Το Slice Tool δεν απαιτεί να έχουμε επιλέξει κάποιο layer ή κάποιο φακελάκι. Αυτομάτως θα κάνει όμως κομμάτια την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, παίρνω το Slice Tool και κάνω click και drag εδώ. Ωραία, αυτομάτως βλέπετε μου δημιουργεί ένα slice, το οποίο λέγεται 1. Δεν βγάζει κάποιο layer, βλέπετε. Απλά στην οθόνη μας πάνω αρχίζει και το κομματιάζει. Το φέρνω λίγο πιο δεξιά αυτό. Δεν πάει μάλλον. Μέχρι εδώ βασικά πάει, ok. Και θα προχωρήσουμε. Για αρχή θα δημιουργήσω μεγάλα κουτιά από το slice στα σημεία που δεν έχουμε κείμενο ή γενικά στοιχεία. Οπότε θα κάνω ένα εδώ επίσης. Δίπλα ακριβώς από τη σκιά όμως. Θέλω να μείνει σκιά μέσα στο banner. Okay. Οπότε έχουμε κάτι τέτοιο τώρα, έτσι. Πηγαίνω δίπλα, κάνω κλικ και drag ακριβώς στην απέναντι μεριά, χωρίς να πέσω βέβαια πάνω στα Ισπανιόλ και τα λοιπά. Εδώ λοιπόν. Okay. Και εν συνεχεία θα πιάσουμε το μενού μας μαζί με το λογότυπο. Θέλω να περιορίσω το χώρο λίγο, οπότε κάνω κλικ εδώ. Ωραία. Και λίγο πιο μέσα ίσως. Εδώ λοιπόν, περισσότερο χώρο. Οπότε θα κάνουμε κλικ, θα πιάσουμε όλο αυτό. Μέχρι εδώ λοιπόν. Ωραία. Οπότε πιάσαμε το μεγάλο κομμάτι, το άσπρο πάνω, τα sidebars, το μενού μας. Πάμε να πιάσουμε και το banner. Οπότε φτάνουμε στο σημείο αυτό. Πολύ ωραία. Και φυσικά αυτό γίνεται αυτομάτως ένα slice από μόνο του, οπότε θα το αφήσουμε ως έχει. Και θα πάμε λοιπόν τώρα να επιλέξουμε ένα slice για το μενού μας, για το footer μάλλον. Βλέπουμε εδώ πως γίνεται. Okay. Και επίσης ερχόμαστε κάπου εδώ και παίρνουμε ένα slice για το About Company και ένα slice, μάλλον θα βάλω extra slices, δεν θα το αφήσω στη μοίρα του. Οπότε δημιουργούμε slices. Okay. Λοιπόν, οπότε τώρα έχουμε ένα slice, δύο slice, τρία slice, τέσσερα slice, πέντε slice, έξι slice, 7 slices, 8 slices. Και νομίζω έβαλα και αυτό πριν, οπότε. Και πριν προχωρήσουμε ακόμη, θα βάλουμε άλλο ένα slice στο About Company, γιατί αυτό θέλω να μείνει. Ωραία. Και φυσικά στο Services. Ή πολύ απλά μπορούμε να τραβήξουμε αυτό προς τα πέρα. Το βλέπετε σπάει ένα slice εδώ και βλέπουμε δύο πλέον σπαστά. Βασικά έχει πέρασει από πάνω αυτό, οπότε δεν είναι ακριβώς σπαστά. Οπότε θα κατεβάσω αυτό πιο κάτω. Ωραία.
Και αυτό λοιπόν να πιάνει μόνο το This Is Us. Οπότε έχουμε ένα, δύο και άλλο ένα εδώ ενιαίο. Και θα περάσω και άλλο ένα πάνω εδώ. Ωραία. Οπότε βλέπουμε πολλά κομμάτια. Κομματιαστό πλέον και νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ο λόγος που το κάναμε έτσι κομματιαστό τώρα είναι ο εξής. Όταν θα πατήσουμε Save for Web and Devices στο Photoshop, θα μας πάρει αυτό το αρχείο που έχουμε πάλι εδώ πέρα και θα μας το εξάγει σαν HTML σελίδα, η οποία θα είναι κομματιασμένη στα μικρά αυτά κομματάκια. Γιατί κάνουμε όμως μικρά κομματάκια έτσι και δεν το εισάγουμε ολόκληρο μέσα στο Dreamweaver σαν μία ενιαία σελίδα. Αυτό το κάνουμε γιατί είναι μερικά πράγματα τα οποία θέλουμε να παραμείνουν στη σελίδα, δηλαδή όπως το λογότυπο ή το μενού μας, αλλά είναι πολλά πράγματα όπως τα γραφικά αυτά εδώ πάνω, ας πούμε, το οποίο αποτελείται από λευκό χρώμα, δεν θα μιλήσω για το gradient ακόμα, το οποίο αν το αποθηκεύσουμε σαν γραφικό είναι πιο βαρύ από ότι αν το γράψουμε σαν στον κώδικα του Dreamweaver ότι είναι το 000 ή το FFF, το FFF που είναι λογικά. Το FFF, συγγνώμη, το 000 είναι το μαύρο. Οπότε αν γράψουμε 000 FFFFF, λοιπόν, FFF, το μπερδεύω συνήθως αυτό το δύο, στο Dreamweaver είναι πολύ πιο ελαφρύ, δεν ουσιαστικά βαραίνει καθόλου μια σελίδα από το να βάλουμε μια ολόκληρη φωτογραφία. Οπότε κομμάτια που δεν χρειαζόμαστε, όπως αυτό, αυτό και αυτό, θα γίνουν φωτογραφίες, θα γίνουν μάλλον, συγγνώμη, κώδικας, χρωματικός κώδικας, οπότε γλιτώνουμε χώρο και μέγεθος. Οπότε, πάμε για αρχή να δούμε πώς θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Πηγαίνουμε λοιπόν στο file Save for Web and Devices. Αυτό μας βλέπουμε τα slices εδώ, βλέπετε. Μπορούμε να τα επιλέξουμε. Και λοιπόν, θα πάμε και θα του πούμε, θέλω να μας τα σώσεις σαν JPEG, quality 70% και save. Ωραία, λοιπόν τώρα θα πάω, θα ανοίξω ένα καινούριο φάκελο μέσα στα tutorials που έχω για το site, με ημερομηνία 09/10/2010. Okay. Λοιπόν, θα το αποθηκεύσω σαν web design και εδώ κάτω επιλέγω images only ή HTML only ή HTML και images. Θα το αποθηκεύσω για αρχή σαν images only και θα κάνω κλικ στο OK, στο save μάλλον. OK. Λοιπόν, θα πάω τώρα στο φάκελό μου. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, και βλέπουμε ένα φάκελο images. Μαζέψω λίγο πιο μέσα αυτό. Ωραία. Και λοιπόν, βλέπουμε ένα σωρό κομματιασμένες φωτογραφίες, βλέπετε, τις οποίες αν τις δούμε, θα δούμε ότι αποτελείται από ένα μεγάλο λευκό, δύο μικρά, το μενού μας, άλλο ένα, αυτά προφανώς είναι τα sidebars, άλλο ένα λευκό το banner μας, άλλο ένα λευκό οι υπηρεσίες μας, οι επικεφαλίδες μάλλον, και τα κείμενά μας και το footer. Okay, οπότε βλέπετε κόπηκε αυτομάτως σε πολλά πολλά κομμάτια όλη μας η σελίδα. Οπότε θα πάμε τώρα, αφού είδαμε αυτό, θα κάνουμε save as, λοιπόν, save for web and devices, και θα το αποθηκεύσουμε σαν save, σαν HTML and images, στο ίδιο ακριβώς φάκελο. Κλικ στο OK, μας λέει ότι υπάρχουν ήδη φωτογραφίες, γιατί τις είχαμε αποθηκεύσει πριν, θα κάνουμε replace. Ωραία, οπότε τώρα θα πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει εδώ, στο images, και βλέπουμε ότι έχουμε το images όπως πριν και μία σελίδα HTML. Βλέπετε. Οπότε βλέπουμε τις ίδιες ακριβώς φωτογραφίες, να τις δούμε λίγο. Λοιπόν, βλέπετε όπως και πριν, αλλά υπάρχει και η σελίδα αυτή. Θα την κάνω open with Google Chrome. Περιμένουμε λιγάκι. Και λοιπόν, βλέπουμε σε λίγο θα φορτωθεί η σελίδα μας. Νάτι. Βλέπετε, η σελίδα μας πλέον είναι webdesign.html, οπότε μπορούμε να την ανεβάσουμε στο ίντερνετ, μόνο που αποτελείται από γραφικά. Οπότε βλέπετε, κάνοντας κλικ εδώ, βλέπουμε τα κομμένα γραφικά και εδώ, ας πούμε, και φυσικά δεν είναι δυναμικό το κείμενο. Συνήθως αν πάτε σε σελίδες και κάνετε κλικ εδώ και drag, επιλέγετε όλο, μπορείτε να το κάνετε δηλαδή copy. Τώρα αν κάνουμε κλικ και drag, μαζεύουμε, είναι μια φωτογραφία, δεν είναι κείμενο ουσιαστικά. Οπότε αυτά θα τα κάνουμε κείμενα.
Έτσι, αυτά που έχουν κάποια ιδιαίτερα γραφικά, αυτά θα μείνουν σαν φωτογραφίες, γιατί δεν υπάρχουν, δεν έχουν όλοι τις ίδιες γραμματοσειρές με εμάς, έτσι. Οπότε αυτά που έχουν περίεργες γραμματοσειρές, ίσως αυτό να το κόβα, τώρα που το βλέπω, και αυτό πρέπει να γίνουν γραφικά και να τα εισάγουμε σαν γραφικά. Αυτά που έχουν απλό κείμενο, βλέπετε απλά είναι λίγο bold εδώ, θα μπουν σαν κείμενο στο Dreamweaver και θα επεξεργαστούν με CSS για να βάλουμε και τα bold ή κάποια χρωματικά επίσης πράγματα. Οπότε λοιπόν τώρα θα πάω και θα κόψω και αυτό, αλλά βασικά από ό,τι βλέπω έχει και τα βελάκια, οπότε ίσως να το αφήσω έτσι, δεν πειράζει. Και θα πάω να δούμε λίγο πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα τώρα στο Dreamweaver, πολύ γρήγορα όμως. Οπότε βλέπουμε, δεν θέλω να τα κάνω δύο μαθήματα αυτά, θέλω να τα πηγαίνουμε ένα-ένα. Οπότε τώρα είδαμε πώς κόβεται μια σελίδα και πώς αυτομάτως μπορούμε να την κάνουμε κομματάκια και να την εισάγουμε στο Dreamweaver. Λοιπόν, με το Slice Tool ερχόμαστε, κόβουμε σημεία τα οποία πιστεύουμε ότι είναι σωστά. Οπότε αυτά εδώ πέρα που θα αντικατασταθούν με κάποιο λευκό χρώμα, πρέπει να το κόψουμε έτσι, χωρίς να έχουμε γραφικά όμως πάνω, για να μετά να εισάγουμε απλά το FFF, το εξαδικό λοιπόν χρώμα που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φόντο, το λευκό δηλαδή τώρα. Εδώ κατά gradient θα κρατήσουμε γραφικό αναγκαστικά, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε gradient μέσα στο Dreamweaver, τουλάχιστον από όσο ξέρω. Λοιπόν, πάμε να φορτώσουμε τώρα να δούμε αυτό που έχουμε στη σελίδα μας. Οπότε θα πάω στο webdesign.html που έχω φτιάξει, δεξί κλικ και Adobe Dreamweaver CS5 ή αντιστοίχως όποιο Dreamweaver έχετε ή όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας σελίδων έχετε. Θα πρότεινα το Dreamweaver, είτε το CS5 είτε κάποιο πιο παλιό, γιατί λειτουργεί πολύ καλά με το Adobe Photoshop, είναι αδελφάκια, καθώς και με το Flash και με το Fireworks, κάνει πολλά πολλά πράγματα μαζί. Οπότε Dreamweaver, για να είμαστε σωστοί και άψογοι. Τώρα λοιπόν θα δούμε τη σελίδα μας, η οποία ανοίγει. Βλέπετε, ανοίγει μια σελίδα μέσα στο Dreamweaver. Okay, να κλείσω μερικά πράγματα εδώ πέρα που δεν μας χρειάζονται τώρα. Okay. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε σελίδα μας, η οποία κάθεται εμφατική στο σημείο αυτό. Λοιπόν, θα πάω το alignment στο center. Πρώτα απ' όλα, βλέπετε, επιλέγω το box. Αυτό ουσιαστικά έχει κάνει ένα table τώρα, βλέπετε, το οποίο έχει μαζεμένα όλα μας τα γραφικά. Βλέπετε, έτσι. Ωραία. Οπότε, κάνω κλικ κάπου εδώ στα πλάγια για να το επιλέξω όλο. Ίσως συνήθως γίνεται στις γωνίες καλύτερα, να το πιάσουμε. Ωραία. Εδώ λοιπόν, βλέπετε, και όρισα το center για να εμφανίζεται στο κέντρο η σελίδα μας. Οπότε τώρα έχουμε αυτό και μπορούμε να κάνουμε ένα save as, να δούμε πώς το έχουμε κάνει. Θα πατήσω λοιπόν file, save και θα πάω εδώ στην υδρόγειο και θα πατήσω preview in Chrome. Οπότε ανοίγει η σελίδα μας και πλέον θα βγει στο κέντρο. Α, ok. Αυτό μου το κάνει συνήθως με τον Chrome, οπότε θα πάω με τον Safari ίσως. Φυσικά εσείς έχετε και τον Internet Explorer, όσοι έχετε Windows. Οπότε βλέπουμε η σελίδα μας πλέον ανοίγει στο κέντρο και φυσικά έχει ένα περίεργο πραγματάκι εδώ κάτω. Ο λόγος που είναι πιο λευκό από γκρι εδώ είναι γιατί εδώ πέρα τελειώνει το γραφικό μας και συνεχίζει η σελίδα. Το λευκό λοιπόν που έχουμε σαν φόντο πίσω.